Με τον πρέσβη τον Βαρουξάκη, ο οποίος εκπροσωπεί την Ελλάδα στην Ένωση και τη Μεσόγειο. Είναι αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας της Ένωσης και αρμόδιος για τα θέματα ενέργειας. Σας τον παρουσιάζω, θα απευθύνει, θα μιλήσει για το έργο και τις δράσεις της Ένωσης και δίνουμε το λόγο καθίσει κύριο Βαρουξάκη, κύριε πρέσβη. Thank you.
σωρινά να ειδοποιώ και στις 14 Ιουνίου του συμμετέχουν στα ένα αντιθέτως, στον τομέα των μηχανισμών χρηματοδότησης, έχουμε προβλεφθεί
αποκτήσει ορισμένους μηχανισμούς οι οποίοι θα βοηθήσουν ακριβώς στη χρηματοδότηση αυτών των προγραμμάτων, ώστε όσοι συμμετέχουν σε αυτές τις εκδοτήσεις να έχουν μειωμένο κίνδυνο. Αυτές οι θέσεις, επιτρέψτε μου να τελειώσω με μια έτσι ασφαλώς εξή να εμβολωθεί το έργο το οποίο κάνουμε και να πετύχουμε τα σύσκηση πρόσφαση. Και δεύτερον, να υπονοήσω ότι η Ελλάδα είναι κατ' εξοχήν μια χώρα ευνοημένη, γιατί έχει και ήλιο και αέρα. Και όταν βλέπω τις χάρτες με την ηλιοφάνεια στην περιοχή της Μεσογείου, βλέπω ότι ορισμένα σημεία στην Ελλάδα είναι κατ' εξοχήν ευνοημένα, τη μεγαλύτερη ηλιοφάνεια όλης της περιοχής Ευρώπης και Μεσογείου. Λοιπόν, η σύστασή μου είναι το μήνυμα που πρέπει να απευθύνουμε είναι ότι αξίζει τον λόγο να προωθήσουμε, να εκμεταλλευτούμε το δώρο αυτής της κρίσης, να μελετήσουμε τους τρόπους, να ξεπεράσουμε τις όποιες δυσκολίες υπάρχουν. Χρηματολογήσεις δεν είναι αδύνατο, δεν είναι εύκολο, αλλά είναι εφικτό να δούμε ώστε να προωθήσουμε τις ανανόσιμες πηγές ενέργειας που αφενός μεν θα χαρίσουν στη χώρα καθαρή ενέργεια, δεν θα έχουμε τόση ουσιοκύπαση, και δεύτερον θα μπορέσουμε να μειώσουμε τα έξοδα του προϋπολογισμού για αγορά των κλασικών, για αγορά πετρελαίων που είναι ας πούμε αφέρον τι τιμές θα έχουμε από σήμερα στα μέλλον. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε κύριε Πρέσβη. Και συνεχίζουμε κανονικά. Και εμείς ευχαριστούμε, κύριε Πρέσβη. Λοιπόν, επόμενος μιλητής είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Καραμάνης, εκπρόσωπος του δίκτυου ολοκληρωμένης υποστήριξης επιχειρήσεων. Δίκτυου πράξης. Κύριε Καραμάνη. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε την ΚΑΛΠΑΚ για την πρόσκληση. Φαίνεται ότι είμαι ο μόνος μη Κορίνθιος εδώ. Είμαι πάντως κοντοχωριανός από την Αρκαδία. Χαίρομαι πολύ που συμμετέχω σε μια εκδήλωση που αφορά την εξωστρέφεια και την γενοτομία. Που σύμφωνα με την πολιτική μας εμπειρία, η εξωστρέφεια ήταν πάρα πολύ χαμηλή στις ελληνικές επιχειρήσεις, η καινοτομία σχεδόν μηδενική και αυτό έχει σε μεγάλο ποσοστό τα αποτελέσματα που βλέπουμε στην ελληνική οικονομία. Είναι πολύ σημαντικό εταιρείες όπως η ΚΑΛΠΑΚ να βλέπουν ότι ψάχνεται, ότι θέλει να επιχειρήσει, θέλει να καινοτομήσει και αυτό είναι πολύ σημαντικό ακόμα και για το δίκτυο των αντιπροσώπων της, γιατί μπορεί να προσδοκά στο μέλλον ότι δεν θα έρθει η οποιοδήποτε Solar GmbH από τη Γερμανία ή κάποια από την Αυστρία να υποκαταστήσει τα προϊόντα της με καλύτερα προϊόντα, πιο φθηνά, πιο ανταγωνιστικά και πιο καλά τοποθετημένα στην αγορά. Προέρχομαι από το δίκτυο Πράξη, το οποίο είναι πνευματικό παιδί του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας που εδράβει στην Κρήτη. Σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Εταιριών και Βιομηχανιών, που ΣΕΒ έχει αλλάξει όνομα, καθώς και με τον Σύνδεσμο Εταιριών και Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος. Δηλαδή, είμαστε μια προσπάθεια που βοηθάει τις επιχειρήσεις να γίνουν πιο ανταγωνιστικές, πιο καινοτομικές και κυρίως να εξωστρεφήσουν. Να κάνουν οι ελληνικές εταιρείες σχέσεις συνεργασίες με το εξωτερικό και να ευρεωθούν καλύτερα στο εξωτερικό. Αυτά για τα οποία θα σας μιλήσω είναι η δικτύωση, matchmaking, καινοτομία και εξωστρέφεια. Αυτά κάνουμε γιατί κυρίως απευθυνόμαστε σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Το 99% των εταιριών που υπάρχουν στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή είναι μικρομεσαίες. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ορολογία, μικρομεσαία είναι μια εταιρεία που έχει μέχρι 250 άτομα και ένα κύκλο εργασιών κάποιων εκατομμυρίων ευρώ.
Αυτές οι εταιρείες απασχολούν 75 εκατομμύρια εργαζόμενους. Είναι η αποκοκαλιά της ευρωπαϊκής οικονομίας με όλα τα καλά και τα κακά που συνεπάγεται αυτό. Τα κακά κυρίως έχουν να κάνουν στο ότι οι εταιρείες, οι ευρωπαϊκές μικρομεσαίες, εξάγουν μόνο σε ένα ποσοστό 13%. Ενώ στις Ηνωμένες Πολιτείες μπορούμε να δούμε ότι εξάγουν ένα 30% των μικρομεσαίων αμερικανικών εταιριών και στην Κίνα ένα 70% των μικρομεσαίων τους που είναι στο παιχνίδι της εξωστρέφειας και των εξαγωγών. Το καλό τώρα με την ευρωπαϊκή αγορά είναι ότι είναι μια τεράστια, μια πολύ μεγάλη αγορά και πολύ καλή αγορά. Είναι μια αγορά με καταναλωτές με υψηλή καταναλωτική δύναμη, 450 εκατομμύρια άτομα οι οποίοι έχουν υψηλή αγοραστική δύναμη. Ένα άλλο καλό είναι ότι η Ευρώπη επιχορηγεί την έρευνα για να βγουν νέα προϊόντα αξίας 30 δισεκατομμυρίων ευρώ και με κάποιο τρόπο οι μικρομεσαίες θα πρέπει να συμμετέχουν σε αυτά τα προγράμματα και να πάρουν το κομμάτι που τους αναλογεί. Γι' αυτούς τους λόγους η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημιούργησε το Enterprise Europe Network. Το δίκτυο που είπε πολύ σύντομα η κυρία Μαζιώτη προηγουμένως, ένα παγκόσμιο δίκτυο κυρίως για τις μικρομεσαίες εταιρείες. Είναι ένα πολύ μεγάλο στοίχημα αυτό το δίκτυο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι ένα δίκτυο που αυτή τη στιγμή περιλαμβάνει όχι μόνο χώρες ευρωπαϊκές, αλλά και τρίτες χώρες όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ρωσία. Περιμένουμε να μπει η Ιαπωνία, έχει μπει πρόσφατα η Ινδία και κάποιες περιοχές της Κίνας. Με 3.000 άτομα όπως εμένα, που είμαι εδώ αυτή τη στιγμή μαζί σας, οι οποίοι βοηθούμε τις τοπικές μας επιχειρήσεις στο να κάνουν επαφές και να συνεργαστούν με εταιρείες του εξωτερικού. Αυτό το δίκτυο το χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το 2008 μέχρι το 2014, καθώς και τα κράτη-μέλη με 700 εκατομμύρια ευρώ. Για να σας δώσω μια ιδέα για το πόσο σημαντικό είναι αυτό το δίκτυο. Σε τι μπορούμε να φανούμε χρήσιμοι στις ελληνικές εταιρείες. Αυτά είναι κάποιες από τις σκέψεις που μπορεί να έχετε και στις οποίες εμείς μπορούμε να σας βοηθήσουμε να σας υποστηρίξουμε στο να τις κάνετε, να τις υλοποιήσετε. Οι υπηρεσίες μας όλες προσφέρονται εντελώς δωρεάν προς τις ελληνικές εταιρείες και έχουν να κάνουν με δύο μεγάλες οικογένειες, με δύο μεγάλες κατηγορίες υπηρεσιών. Πρώτα την πληροφόρηση των επιχειρήσεων για θέματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για παράδειγμα θέματα νομοθεσίας. Αυτό είναι και ένα πολύ μικρό κομμάτι της δουλειάς μας, γιατί το μεγαλύτερο κομμάτι της δουλειάς μας έχει να κάνει με υπηρεσίες matchmaking, δηλαδή υπηρεσίες προξενιού. Θέλουμε να προξενέψουμε μια ελληνική εταιρεία στο να κάνει ένα γάμο, να συνάψει ένα γάμο με μια ξένη εταιρεία. Και αυτό το κάνουμε σε τρεις διαστάσεις. Πρώτον, στη διάσταση της επιχειρηματικής συνεργασίας, στη διάσταση της μεταφοράς τεχνολογίας και καινοτομίας, και στην υποστήριξη της συμμετοχής των ελληνικών εταιριών, ελληνικών οργανισμών, σε ερευνητικά προγράμματα που προσφέρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα συνεχίσω με κάποια απτά παραδείγματα. Αυτό είναι ένα παράδειγμα διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας. Είναι μόνο μια μικρή περίληψη, γιατί υπάρχει το πλήρες κείμενο, το οποίο δεν είναι εξαντλητικό. Και σε αυτό το παράδειγμα μπορείτε να δείτε ότι μία γερμανική εταιρεία προσφέρει κάποιες υπηρεσίες και εκεί που έχω υπογραμμίσει λέει ότι η γερμανική εταιρεία θέλει να βρει έναν συνεργάτη στο εξωτερικό ο οποίος τι κάνει, κατασκευάζει ηλιακά θερμικά συστήματα, panels για να κάνει ένα joint venture, δηλαδή να αρχίσει να συνεργάζεται μαζί με αυτή την εταιρεία. Ένα άλλο παράδειγμα διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας είναι το επόμενο, κατά το οποίο μία εταιρεία από το Ισραήλ έχει φτιάξει κάποια panels από πολυμερή και λέει αναζητώ αντιπροσώπους, distributors, οι οποίοι
στους οποίους θα εξάγω αυτό το πάνελ και θα δραστηριοποιηθούν σε κάποια αγορά. Ένα απλό παράδειγμα είναι ότι θα μπορούσαμε να βάλουμε και για την ΚΑΛΠΑΚ κάποια τέτοια πρόταση συνεργασίας προς το εξωτερικό και να προσελκύσουμε τις κατάλληλες εταιρείες. Τώρα θα σας παρουσιάσω δύο παραδείγματα μεταφοράς τεχνολογίας και καινοτομίας που προέρχονται από ελληνικές εταιρείες. Το πρώτο προέρχεται από έναν Σουηδό Έλληνα πολίτη, ο οποίος έχει φτιάξει ένα υβριδικό σύστημα, το οποίο από τη μία μεριά έχει φωτοβολταϊκά πάνελς, από την άλλη έχει θερμικά, και τα οποία στρέφονται ανάλογα με τη ζήτηση που υπάρχει από την εφαρμογή, με πάρα πολλά πλεονεκτήματα. Το συγκεκριμένο είναι πατενταρισμένο, η συγκεκριμένη τεχνολογία είναι πατενταρισμένη, προέρχεται από κάποια μεταφράτη. Θα μπορούσε, για παράδειγμα, η ΚΑΛΠΑΚ, αν ενδιαφερόταν, να έρθει σε επαφή μαζί του και να δει πώς μπορεί αυτό που είναι τώρα σε μορφή πατέντας και σε επιδεικτικό έργο, πώς μπορεί να γίνει προϊόν. Έχουμε ένα δεύτερο παράδειγμα τεχνολογίας, μεταφοράς τεχνολογίας και καινοτομίας. Είναι μια πρόταση πάλι ελληνική, από μικρή ελληνική εταιρεία που βρίσκεται εδώ αυτή τη στιγμή. Και έχουν ένα collector, solar thermal collector με Fresnel. Όπως μας παρουσιάσατε πριν, είναι και αυτό πατενταρισμένο και σε συνομιλία που είχαμε με τους ανθρώπους της ελληνικής εταιρείας, ενδιαφέρονται για την εμπορευματοποίηση του προϊόντος, για την πιστοποίηση, για τις διαμετρήσεις. Ίσως με τον Δημόκριτο θα μπορούσαν να συνεργαστούν σε θέματα μετρήσεων. Έχω και ένα τρίτο παράδειγμα. Το επόμενο παράδειγμα είναι αναζήτηση τεχνολογίας. Μια ελληνική εταιρεία, η οποία έχει άλλο εντελώς διαφορετικό αντικείμενο εργασιών, αναζητά εταιρείες οι οποίες να ασχολούνται με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο. Μπορούμε δηλαδή και να ζητήσουμε ή να προσφέρουμε από την Ελλάδα προς το εξωτερικό το οτιδήποτε. Ένα αυτό παράδειγμα συμμετοχής ελληνικής εταιρείας σε ερευνητικό έργο είναι αυτό που σας παρουσιάζω αυτή τη στιγμή. Μια πολύ μικρή εταιρεία από την περιοχή της Υπήρου ήθελε να καταθέσει να συμμετάσχει σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα με πολύ μεγάλο μειονέκτημα ότι δεν είχε καμία δικτύωση. Εμείς βγάλαμε μέσα από το δίκτυό μας τη συγκεκριμένη αναζήτηση, η οποία, όπως σας είπα, έχει και πλήρες κείμενο που περιγράφει τι ακριβώς συνεργάτες θέλει, και τελικά βρήκαμε για την μικρή αυτή εταιρεία και τους 10 συμμετέχοντες για το πρόγραμμα στο οποίο κατέθεσαν. Για την ιστορία, η ελληνική εταιρεία φτιάχνει ένα σύστημα solar tracking. Δεν μένουμε μόνο στην παραγωγή κειμένου το οποίο προωθούμε στις βάσεις μας. Τα 3.000 άτομα που σας είπα πιο πριν, ουσιαστικά ανταλλάσσουμε πληροφορία μεταξύ μας, τους λέμε, κοιτάξτε, έχουμε μια ελληνική εταιρεία που θέλει αυτό το πράγμα ή δίνει κάτι άλλο. Αλλά πηγαίνουμε και σε μεγάλες εκθέσεις κυρίως ή σε κάποιες άλλες εκδηλώσεις, στις οποίες μπορούμε να παντρέψουμε την προσφορά και τη ζήτηση των ελληνικών εταιριών και άλλων φορέων, για να κάνουμε συνεργασία. Η συγκεκριμένη φωτογραφία προέρχεται από μία εκδήλωση που είχε γίνει στις Βρυξέλλες και αφορούσε τη συμμετοχή στο 7ο πρόγραμμα πλαίσιο. Οι άνθρωποι που κάθονται στα τραπεζάκια έχουν βάλει σε μια ηλεκτρονική μας πλατφόρμα το τι προσφέρουν, το τι αναζητούν, και τους έχουν ζητήσει άλλοι συμμετέχοντες σε συναντήσεις. Οι συναντήσεις που γίνονται εκεί είναι αυστηρώς προκαθορισμένες. Ένα άλλο παράδειγμα B2B networking event που κάναμε ήταν στις 12 Μαρτίου εδώ στην Αθήνα, σε συνεργασία με τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τον Επίτροπο τον κύριο Ταγιάννη,
την οποία διοργανώσαμε μέσα σε μία ημέρα 1.300 προκαθορισμένες επιχειρηματικές συναντήσεις. Δηλαδή, άνθρωποι είχαν κοινοποιήσει την πρόθεσή τους, τις έβλεπαν οι άλλοι συμμετέχοντες και τους ζητούσαν σε συναντήσεις. Κάτι άλλο που κάνουμε είναι οι επιχειρηματικές αποστολές. Αυτές μπορούν να γίνουν με μία μόνη εταιρεία ελληνική, εάν μας εκφράσει το ενδιαφέρον της για κάποια συγκεκριμένη εκδήλωση ή κάποια συγκεκριμένη περιοχή στην Ευρώπη κυρίως. Για παράδειγμα, τώρα είμαστε σε επαφές με την Gazpack, στην Ιντερσολάρ στη Γερμανία. Θα έχουμε μια τέτοια εκδήλωση και ελπίζουμε να φανούμε χρήσιμοι προωθώντας το προφίλ της Gazpack και τις επιχειρηματικές και τεχνολογικές της προτάσεις προς τους ανθρώπους της έκθεσης. Έχουμε πάρα πολλές ιστορίες επιτυχίας, αλλά δυστυχώς πάνω στο συγκεκριμένο θέμα που μιλάμε σήμερα είναι επιστευτικές και δεν μπορούμε να τις αποκαλύψουμε, γιατί το δίκτυό μας διέπεται από κάποιες συμβάσεις επιστευτικότητας. Έχω βάλει στην παρουσίαση μου κάποιες άλλες περιπτώσεις, τις οποίες δεν θα σας τις πω, αλλά είναι στη διάθεση καθενός που θέλει να έχει την παρουσίαση μου και να δει τι κάνουμε. Το δίκτυό μας είναι αρκετά επιτυχημένο. Δουλεύουμε κοντά στις ελληνικές επιχειρήσεις και σύμφωνα με τις ανάγκες τους. Το 85% των πελατών, ουσιαστικά δεν είναι πελάτες μας, είναι αποδέκτες των υπηρεσιών μας, είναι πάρα πολύ ικανοποιημένοι και συστήνουν τις υπηρεσίες μας και σε άλλους και σε άλλες εταιρείες. Και κάτι που είναι πολύ σημαντικό, έχουμε δεχτεί συγχαρητήρια επιστολή από την Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων και Βιομηχανίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αποτελεσματικότητα του ελληνικού δικτύου, γιατί ουσιαστικά ήμασταν ο νούμερο ένα κόμπο σε όλη την Ευρώπη σε επιτυχείς ιστορίες παντρέματος συνεργασίας. Αυτό είναι το website μας. Και θα χαρώ να απαντήσω στις ερωτήσεις σας αργότερα ή να έχω σε επαφή με όποιον από εσάς θέλει να μιλήσουμε για εξωστρέφεια και πρόθεση της καινοτομίας. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριο Καραμάνη και τώρα αμέσως το λόγο θα πάρει ο κύριος Καλαμπόκης, Αλκιβιάδης Καλαμπόκης, ο οποίος είναι πρόεδρος του Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου. Η νέα ονομασία του ΟΠΕ, του Οργανισμού Πρόθεσης Εξαγωγών. Τον ευχαριστούμε πολύ για την συμμετοχή του, γιατί εκτός των άλλων έχει τα της προετοιμασίας του ταξιδιού του Πρωθυπουργού στην Κίνα, όπου συμμετέχουν αρκετοί Έλληνες επιχειρηματίες και επίσης ο ΟΠΕ. Κύριε Καλαμπόκη, έχει το λόγο. Την έξοδο από την κρίση. Είναι πολύ αξιόπαιδη η πρωτοβουλία η σημερινή για ουσιαστικούς λόγους. Όχι μόνο για τον τίτλο της ημερίδας επενδύσεις στον ήλιο, αλλά γιατί και η ίδια η ΚΑΠΑΚ συνεχίζει το επενδυτικό της πρόγραμμα παρά την κρίση, σηματοδοτώντας, δείχνοντας, αν θέλετε, τον δρόμο που πρέπει, όσο και αν είναι δύσκολο, να ακολουθούν σήμερα οι ειδικές επιχειρήσεις όσες αντέχουν. Τον δρόμο της επίθεσης, τον δρόμο της επένδυσης, τον δρόμο της διαφορετικότητας, τον δρόμο της καινοτομίας, τον δρόμο που δείχνει ότι η Ελλάδα μπορεί να παράγει, να επενδύει και να εξάγει όχι μόνο τρόφιμα, αλλά και πολλά άλλα προϊόντα.
Και για το 2012 είχαμε καταγεγραμμένη μια αύξηση 5,1% εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών, που έθεσε συνέχεια με το 2011 που είχε κλείσει με 10%, με κύριους κλάδους των τροφίμων ποτών, δομικών υλικών, πλαστικών που καλύπτουν το μεγαλύτερο μέρος των ελληνικών εξαγών και των βιομηχανικών προϊόντων. Λέμε προσωρινά στοιχεία, διότι πλέον τώρα βγαίνουν από τα στοιχεία τα πετρελαιοειδή, το οποίο είναι λογικό, αλλά τα νούμερα αυτά είναι χωρίς τα πετρελαιοειδή μέσα, είναι εταιρική επεξεργασία, που σημαίνει ότι η διεύρυνση της εξαγωγικής βάσης, γιατί αυτό είναι ο κύριος λόγος για να μην γελιόμαστε, που αυξάνονται οι ελληνικές εξαγωγές, είναι η αναγκαιότητα που έχει στρέψει τις ελληνικές επιχειρήσεις λόγω της στενότητας της εσωτερικής αγοράς να στραφούν και να βρουν διέξοδο προς το εξωτερικό. Αυτό έχει ενταθεί τα τελευταία δύο χρόνια και γι' αυτό τον λόγο, παρά τους δείκτες που όλοι έχουν αρνητική τάση ή αρνητικά καταγεγραμμένα νούμερα, οι εξαγωγές δεν έχουν πλέον τάση. Τα τελευταία 2-3 χρόνια έχουν καταγεγραμμένη θετική την άνοδό τους, δεικνύοντας ότι οι Έλληνες επιχειρηματίες είναι έξυπνοι, έχουν γρήγορα ανακλαστικά, αντιλαμβάνονται τις αναγκαιότητες της παγκόσμιας αγοράς, αντιδρούν, μετατρέπουν την παραγωγική της διαδικασία, καινοτομούν και τελικά εξάγουν, καταρρίπτοντας, αν θέλετε, το ένα ρεκόρ πίσω από το άλλο. Έχουμε ξεπεράσει πια τα 20, φτάνουμε στα 27 δισεκατομμύρια ευρώ εξαγωγές. Και αν αυτό συνδυαστεί με την πτώση των εισαγωγών που οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό βέβαια στην κρίση, έχουν πέσει οι εισαγωγές μας κάτω από τα 40 εκατομμύρια. Αντιλαμβάνεστε ότι η σχέση που ήταν κάποτε 1:4, 1:5, αγοράζαμε 5 και πουλούσαμε 1, τώρα πουλάμε 1 και αγοράζουμε κάτι λιγότερο από 1,8, 1,7. Αν συνεχίσει αυτός ο ρυθμός, παρά τα προβλήματα που είναι γνωστά, μπορεί κάποια στιγμή το εμπορικό μας ισοζύγιο να έρθει σε μία πλήρη ισορροπία. Η σημερινή κατάσταση είναι γνωστή σε όλους σας. Υπάρχουν διάφορες αλλαγές στην ελληνική οικονομία. Όπως είπαμε, οι ελληνικές βιομηχανίες αντιδρούν, άρα διοργανώνονται και παράγουν καινούργια προϊόντα, ανοίγονται σε καινούριους κλάδους, με την πρόκληση ή και πρόσκληση για την είσοδο σε νέες αγορές. Και λέω πρόκληση και πρόκληση, γιατί παρά την κρίση και τα αρνητικά δημοσιεύματα που έχουν πάψει εδώ και κάποιο χρονικό διάστημα, υπάρχει μία τάση και υπάρχει μία στροφή των ξένων αγορών προς τα ελληνικά προϊόντα, οποιασδήποτε αν θέλετε φύσης ή κατηγορίας. Και αυτό είναι θετικό, γιατί βοηθάει πάρα πολύ τους Έλληνες εισαγωγείς. Είναι συνυφασμένο στο μυαλό του κάθε απλού πολίτη, του κάθε Έλληνα ή αυτού που έχει μια εμπλοκή στο εμπόριο, να θεωρεί ότι οι εξαγωγές είναι τρόφιμα. Τα τρόφιμα, ναι, αποτελούν τον πρώτο κλάδο, είναι το ένα τέταρτο περίπου των ελληνικών εξαγωγών, αλλά υπάρχουν επιμέρους πρακτικές και παραδείγματα αλλά και κλάδοι, οι οποίοι είναι πάρα πολύ δυνατοί, οι οποίοι έχουν αξιωτικές τάσεις και δείχνουν ότι η Ελλάδα πραγματικά μπορεί, πέρα από το δυνατό κλάδο της γαστρονομίας που αντέχει και καταγράφει θετικές αυξήσεις, να εξάγει και άλλες, και σε άλλες κατηγορίες προϊόντων. Χαρακτηριστικά και όχι περιοριστικά τα παραδείγματα της Γούνας, όπου βλέπετε την αντίδραση των Ελλήνων επιχειρηματιών με την κατάκτηση του Ντουμπάι, όπου τα περισσότερα καταστήματα είναι ελληνικό συμφερόντων. Η ελληνική Γούνα περνάει μια δεύτερη άνοιξη, άσχετα την συμβασμένη η περίοδος, πρέπει να λέμε ελληνικό χειμώνα, αλλά όμως ως νούμερο είναι ελληνική άνοιξη. Τα ελληνικά καλλιτικά, οι ανανέωσιμες πηγές ενέργειας, τα βιομηχανικά προϊόντα και άλλα προϊόντα τα οποία δείχνουν ότι το υπόλοιπο 85% πέραν του ενός τετάρτου των ελληνικών προϊόντων είναι από τις άλλες παραγωγικές δραστηριότητες της χώρας, οι οποίες και αυτές λειτουργούν με brand και αυτές στέκονται αξιοπρεπώς στο εξωτερικό, παράγοντας όχι μόνο ποιοτικά, αλλά και επώνυμα προϊόντα αναγνωρισμένα στους ξένους αγοραστές. Εμείς προσπαθούμε, και θα δείτε παρακάτω κάτω σε ένα πολύ γρήγορο απολογισμό
παρά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, να στεκόμαστε όσο μπορούμε σε όλους τους κλάδους που τουλάχιστον έχουμε μία συνεργασία. Οι δυσκολίες της χρηματοδότησης σε σχέση με το παρελθόν είναι τεράστιες, θα δείτε και νούμερα και αριθμούς. Προσπαθούμε να δίνουμε άμεσες και πρακτικές λύσεις σε δημοφιλή εκκλησιακά γεγονότα ή δημιουργώντας άλλες νέες αγορές στόχους, αναδικείοντας, αν θέλετε, την αγκαιότητα των εταιρεών εξαγωγών. Και ακούγοντας τον τελευταίο μηχητή που μίλησε για B2B συναντήσεις με τον κύριο Τανιάνη, εμείς αύριο επισκεφτόμαστε στις Βρυξέλλες, είναι μια πρωτοβουλία του κύριου Τανιάνη για να μεθοδεύσει όσο το δυνατό καλύτερα στη συνεργασία με τους αντίστοιχους οργανισμούς εξωτερικών εμπορίων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το συνδυασμό των B2B συναντήσεων και των επιχειρηματικών αποστολών σε τρίτες χώρες. Να υπάρχει ένας κοινός σχεδιασμός, γιατί βλέπετε ότι η άξιση των εξαγωγών σε τρίτες χώρες πρωταγωνιστεί στους αριθμούς. Για το 2012 πήραμε μέρος σε 47 διεθνή γεγονότα, εκπροσωπώντας ή αν θέλετε απευθυνόμενοι σε 13 διαφορετικούς κλάδους του εξαγωγικού εμπορίου, σε 23 ξεχωριστές αγορές τόπους. Αν δείτε τους αριθμούς για τα τελευταία 3 χρόνια, το 2010 22 τέτοια γεγονότα εκκλησιακά, το 2011 35 και το 2012 47. Περάσαμε σε ένα υπερδιπλασιασμό της παρουσίας της χώρας στο εξωτερικό, αυξήσαμε τους εκθέτες από 448-610 σε 1076, άρα και εκεί υπερδιπλασιάσαμε τον αριθμό, εκ των οποίων περίπου το 1/4 το 23% είναι νέοι σε σχέση με το 2011. Συμμετείχαμε σε 5 επιχειρηματικές αποστολές, τρέχουμε 3 κοινοτικά προγράμματα, σε συνεργασία με τους κρατικούς συνδέσμους, τόσο η εργασία όσο και για τα ηχθυρά και τα κατευσυγμένα. Οργανώνουμε παράλληλες δράσεις για τον κλάδο της αστρονομίας με in-store promotion σε διάφορα μεγάλα καταστήματα του εξωτερικού. Βραβευτήκαμε για την σηματοδότηση για τον brand που ακολουθεί τον κλάδο των υποθήμων με το Red Dot του 2012. Διοργανώνουμε μία σειρά σεμιναρίων σε συνεργασία με τους τρεις συνδέσμους και με την ΕΕΔ πανελλαδικά. Και συμμετέχουμε σε οποιασδήποτε εκδηλώσεις ενημερωτικές και όχι μόνο για το 2012. Το ίδιο πράττουμε και το 2013. Έχουμε ήδη οργανώσει 3 εκπαιδευτικά σεμινάρια business English σε συνεργασία με την Ελληνοαμερικανική Ένωση, εξειδικευμένα για το πώς μπορεί ο καθένας από τα εξαγωγικά στελέχη να έχει στο προστάσιο του καλύτερες γνώσεις στην λογική της διαπραγμάτευσης με ξένους πελάτες. Αυτό πρέπει να συνδυαστεί με την μείωση της χρηματοδότησης στο 1/7, με τη μείωση του προσωπικού στο 1/3 και με την κερδοφορία που έχει περάσει ο οργανισμός το 2012 για πρώτη φορά μετά από 25 χρόνια. Δηλαδή, δεν παράγουμε ζημιές, βγάλαμε 1,5 εκατομμύρια κέρδη. Με το 1/3 του προσωπικού, με το 1/7 της χρηματοδότησης, διπλασιάσαμε τη δράση και τον αριθμό των εκθετών. Για το 2013, έχουμε σαν στόχο 13 επιχειρηματικές αποστολές σε συνεργασία με τα εμπορικά μας γραφεία, την οργάνωση ενός παρτεναρία δομικών υλικών, η συνέχεια της διοργάνωσης των προμόσεων, ήδη έχουμε τρέξει 2 και πάμε για το 3ο, διευρυμένο αριθμό σε διεθνή εκκλησιακά γεγονότα, νέες αγορές στόχους και την δυνατότητα διερεύνησης άλλων κοινοτικών προγραμμάτων, μια και η άντληση της κρατικής χρηματοδότησης πλέον είναι πάρα πολύ μειωμένη, για άλλους κλάδους, για να υπάρχει δυνατότητα να διευρύνουμε περαιτέρω τις δράσεις μας χρησιμοποιώντας τα κοινοτικά χρήματα. Αυτά θα ήθελα να σας πω σε γενικές γραμμές, πιστεύοντας ως ένας άνθρωπος που προέρχομαι από τον εξαγωγικό κλάδο, ότι παρά τις δυσκολίες, τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζουν οι εποχές, την μη δυνατότητα άντλησης χρηματοδοτικών κεφαλαίων από τις τράπεζες, θεωρώ και πιστεύω, και αυτό αποδεικνύεται και από τους αριθμούς, ότι όπως είπα και στην αρχή, ότι οι εξαγωγές για μας είναι μονόδρομος
εξαγωγής την ελληνική οικονομία είναι μονόδρομο, και ότι αυτό που κάποτε πολλές εταιρείες δεν το είχαν μέσα, αν θέλετε, στο εμπορικό του, στο προστάσιο, ούτε δεν το είχαν καν σαν σκέψη, λόγω του εφησυχασμού που υπήρχε στην εσωτερική αγορά, πλέον είναι αναγκαιότητα. Και είναι αναγκαιότητα και για ένα κλάδο που δεν έπαιξα, τον εμπορικό εισαγωγικό κλάδο. Υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται εμπορικά, εισάγοντας, αν θέλετε, πάρα πολλά προϊόντα, άρα έχουν φτιαγμένα τέτοια τμήματα που να λειτουργούν έχοντας τη γνώση προς τα έσω, τελωνιακές διαδικασίες, αλληλογραφίες με το εξωτερικό, εμπορικές συναλλαγές με τράπεζες, και θα πρέπει αυτό το δυναμικό που έχει τη γνώση του εισάγει να στρέψει την δυναμική του αντίστροφα και αντίρροπα προς τις εξαγωγές. Οι άνθρωποι που χρησιμοποιείται ή που χρησιμοποιούν εταιρείες στο κομμάτι του εισαγωγικού εμπορίου μπορεί να είναι κάλλιστα ήδη και τα δίκτυα μπορεί να είναι τα ίδια, διότι κάνοντας εισαγωγές σε πολλά πράγματα που μπορεί να χρησιμοποιείται ως ενδιάμεσα υλικά, ως ενδιάμεσες πρώτες ύλες, μπορεί το τελικό προϊόν να γυρίζει προς τα έξω. Και το κλίμα, πιστέψτε με, για τις εταιρείες, το συναντάμε καθημερινά, που θέλουν να αγοράσουν ελληνικά προϊόντα παρά τις δυσκολίες, είναι καλύτερο. Άρα υπάρχει μια μεγάλη ευκαιρία, η οποία επιβεβαιώνεται με πρωτοβουλίες όπως τη σημερινή, όχι, αν θέλετε, εξαντλείται σε μια εφημερίδα, αλλά επιβεβαιώνεται και με την πρακτική της ΚΑΜΠΑΚ, επενδύοντας σε αυτή τη δύσκολη περίοδο, η οποία δεν είναι η μοναδική εταιρεία, αλλά αν πολλές εταιρείες, μικρές ή μεσαίες, δεν έχουν τη δύναμη και είναι κατανοητό για να επενδύσουν, τουλάχιστον να στρέψουν τη ματιά τους στην εξαγωγική διαδικασία, για να μπορέσουν να σταθούν αρχικά μέσα από αυτή τη δυσκολία που υπάρχει στη χώρα, ιδιαίτερα στο επιχειρήν. Το επιχειρήν είναι άλλωστε αυτό που ξελασπώνει πάντα την οικονομία, και να μην ξεχνάτε, επιχειρηματίες, ότι δεν υπάρχει παγκόσμια οικονομία που το κράτος τρέχει πιο γρήγορα από το επιχειρήν. Το επιχειρήν είναι αυτό που τρέχει πάντα πιο γρήγορα. Γι' αυτό το λόγο μην το ξεχνάμε όλοι μας, οι εμπλεκόμενοι. Εμείς από την πλευρά μας, παρά το ότι σαν οργανισμός έχουμε όλες αυτές τις δυσκολίες που σας είπα, 30 άτομα πια προσωπικό από 105, και με τη μηδενική χρηματοδότηση, θα είμαστε δίπλα σας οποιοδήποτε αίτημα υπάρχει για να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε, γιατί οι Έλληνες επιχειρηματίες και οι ελληνικές επιχειρήσεις έχουν αποδείξει ότι μπορούν να τα καταφέρουν και μέσα στην κρίση. Και αξίζουμε όλοι μας ένα καλύτερο αύριο, όχι μόνο για εμάς τους ίδιους, αλλά και η γενιά που έρχεται, που δεν χρωστάει σε τίποτα να πληρώσει πιθανά λάθη που κάναμε όλοι στο παρελθόν. Άρα λοιπόν, τολμήστε, καινοτομήστε και επενδύστε στον ίδιο. Ευχαριστώ πολύ. Που έχει ο ΠΕ. Για να δώσω το λόγο τώρα στον κύριο Χατζη Βασιλιάδη, τον Γιάννη Χατζη Βασιλιάδη, είναι ένας από τους καλύτερους γνώστες των θεμάτων ΑΠΕ στην Ελλάδα, με καριέρα στο εξωτερικό και στην Ελλάδα, και σήμερα είναι αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης, με πάρα πολλές δημοσιεύσεις για όλες τις τεχνολογίες των ΑΠΕ, και θα τον κάνω σε αυτό το βήμα. Για τα καλά σας λόγια. Είμαι Γενικός Γραμματέας του Ινστιτούτου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Ήταν πολύ αισιόδοξα τα μηνύματα του κ. Καραμπόλου, μίλησε προηγουμένως, και έχει δείξει να λέει ότι είναι μονόδρομος σε εξαγωγές, και εγώ θα έλεγα ότι και η ηλιακή ενέργεια είναι μονόδρομος στον ενεργειακό τομέα. Θα σας μιλήσω για μια εθνική πολιτική στην ηλιακή ενέργεια, κάτι που επισημάθηκε και από προηγούμενους μιλητές, δηλαδή έδειξε την εκθεσία και πολιτική σου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την διοίκηση της ΚΑΣΠΑΚ για την πρόσκληση και να εξάλλω την πρωτοβουλία της για αυτή την εκδήλωση με θέμα τον ήλιο, όπου σήμερα στρέφει το βλέμμα η ανθρωπότητα με την ελπίδα για το μέλλον. Στις επόμενες δεκαετίες, η ενέργεια θα αποτελεί το κύριο αγαθό του ανθρώπου στον πλανήτη με τον αξιονόμενο πληθυσμό, και μακράν πίσω ακολουθούν το νερό και η τροφή. Κατά τον όμιλο, ό,τι είναι ωραίο
τον ήλιο, τον θεό της αλήθειας και της σύνεσης. Ενώ θυδατέρες του ήλιου είναι οι άπη, για να νόσουμε σπηγές ενέργειας. Χάρη στον ζωγόνο ήλιο αναπτύχθηκαν πολιτισμοί και χτίστηκαν μνημεία που παραμένουν φάρη ανθρώπινης διανόησης και τέχνης επί χιλιάδες χρόνια προκαλώντας τον θαυμασμό. Το ΙΕΝΕ, το Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης, που συμπληρώνει φέτος 10 χρόνια δράσης, αμέσως μετά την ίδρυσή του, έλαβε την πρωτοβουλία και συγκρότησε ομάδα εργασίας για την ανάπτυξη της ηλιακής ενέργειας στη χώρα. Ο ήλιος προσφέρει το φως, τη θερμότητα και την ηλεκτρική ενέργεια με απευθείας μετατροπή της ηλιακής ακτινοβολίας και όλα αυτά παρέχονται σήμερα για την εξυπηρέτηση των σύγχρονων κοινωνιών προς μια βιώσιμη ανάπτυξη. Οι προτάσεις του ΙΕΝΕ μετά από μια ολοκληρωμένη μελέτη παρουσιάστηκαν στην κυβέρνηση και στα μέσα ενημέρωσης. Ειδικότερα για τα ηλιακά θερμικά συστήματα προτείναμε τότε την συμπλήρωση του ΒΟΚ ώστε σε όλα τα νέα κτίρια δημόσια και ιδιωτικά να ισχύσει υποχρεωτική εγκατάσταση ηλιακών θερμικών συστημάτων, ενώ προϋπόθεση για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών στα κτίρια ήταν η εγκατάσταση ηλιακού θερμικού συστήματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι από όλες τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στη χώρα, οι ηλιακές θερμικές εφαρμογές έχουν την μεγαλύτερη εγχώρια προστιθέμενη αξία με πολλές θέσεις εργασίας. Με καθυστέρηση εδώ το αρμόδιο Υπουργείο υιοθέτησε μερικές αυτές τις προτάσεις μας, χωρίς όμως τους απαραίτητους ελεγκτικούς μηχανισμούς για την εφαρμογή των μέτρων. Η ανάπτυξη των ηλιακών θερμικών εφαρμογών στην Ελλάδα νομίζω ότι οφείλεται στην ισχυρή θέληση της βιομηχανίας για την παραγωγή υψηλής ποιότητας εξοπλισμού, έχοντας και την υποστήριξη του ειδικού εργαστηρίου του Δημόσφυγου και του Πανεπιστημίου Πατρών, αλλά οφείλεται επίσης και στην ευαισθητοποίηση των καταναλωτών για την οικονομία και το περιβάλλον. Τα ηλιακά θερμικά συστήματα έχουν την καθολική αποδοχή της κοινής γνώμης στη χώρα μας σε σχέση με όλες τις άλλες εφαρμογές των άλλων. Αντίθετα, είναι χαρακτηριστική η ισχυρή και επίμονη απουσία μιας εθνικής πολιτικής που θα συνέβαλε στην ταχύτητη ανάπτυξη των ηλιακών εφαρμογών όπως γίνεται σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα ενίσχυε τις εξαγωγές. Από μια άποψη, αυτό φαίνεται θετικό, γιατί ο κλάδος αναπτύσσεται με το συνήθι ρυθμό της αγοράς, απαλλαγμένος από τις αντιλώσεις της κρατικής παραγωγής και γραφειοκρατίας. Όταν όμως υπάρχουν δεσμευτικοί στόχοι από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι αναγκαία μια εθνική πολιτική για να υποστηρίξει υψηλότερους ρυθμούς από τους συνήθεις. Θα ήθελα όμως εδώ να σημειώσω ότι κι αν ακόμη δεν υπήρχαν οι ευρωπαϊκοί στόχοι, εμείς έπρεπε να τους θέσουμε στην ηλιακή ενέργεια για καθαρά αναπτυξιακούς και ενεργειακούς λόγους. Στο παρελθόν, με πρωτοβουλία του κλάδου, έγιναν προσπάθειες για την επιτάχυνση του ρυθμού των ηλιακών θερμικών εφαρμογών, αλλά έλειψε η πολιτική βούληση και θα ήθελα να αναφερθώ σε μερικές χαρακτηριστικές περιπτώσεις. Παλιότερα είχε προταθεί στο Υπουργείο ένα ειδικό πρόγραμμα ηλιακών θερμικών εφαρμογών στην Κρήτη, στον οικιακό τομέα. Κατά το παράδειγμα της Κύπρου. Η ΔΕΗ, πριν ακόμη γίνει ανώνυμη εταιρεία, έδειξε ζωηρό ενδιαφέρον και υποστήριξε το πρόγραμμα για τα δικά της μεγάλα ωφέλη, αφού τα ηλιακά συστήματα θα υποκαθιστούσαν την ακριβή ηλεκτρική ενέργεια από το πετρέλαιο. Και εδώ θα ήθελα να σημειώσω ότι χωρίς ηλιακό θερμικό σύστημα, ένα μπάνιο στα νησιά καταναλώνει πάνω από ένα λίτρο πετρέλαιο. Υποφανταστείτε μια οικογένεια πόσα λίτρα πετρέλαιο ξοδεύει κάθε χρόνο. Ζητήσαμε την ένταξη αυτού του προγράμματος σε ένα μέτρο που δεν θέλει του νομικού πλαισίου στήριξης, ενώ για τη διαχείριση και επιτυχία του προγράμματος προβλέπονταν δοκιμασμένοι μηχανισμοί με βάση την καλύτερη ευρωπαϊκή πρακτική. Το Υπουργείο όμως για τους δικούς του λόγους έδειξε προτίμηση στα μεμονωμένα μεγάλα έργα, κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τη φύση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ιδιαίτερα της ηλιακής ενέργειας στο αστικό περιβάλλον.
Πριν λίγα χρόνια προτάθηκε στο Υπουργείο Αναταχύρισμο πρόγραμμα ηλιακών θερμικών εφαρμογών στην χώρα εν ώψη των υποχρεωτικών στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2020. Προβάλλοντα τα μεγάλα ωφέλη που αναμένονταν στην οικονομία, στην απασχόληση και στην φθόρωση των εξαγωγών. Το Υπουργείο όμως αντί αυτού, για τους δικούς του λόγους πάνω, προτίμησε να επιδοτήσει κλιματιστικές συσκευές που εισήχθησαν από το εξωτερικό, την απόσυρση παλιών αυτοκινήτων, καθώς και την αγορά καινούριων αυτοκινήτων. Έτσι σπαταλήθηκαν δημόσιοι πόροι χωρίς παραγωγές δραστηριότητες και χωρίς νέες θέσεις εργασίας, ενώ το πρωταθέν ταχύρυθμο πρόγραμμα ανταποκρίνονταν πλήρως στους εθνικούς στόχους, στην ενέργεια και στο περιβάλλον και θα συνέβαλε στην ανάπτυξη της οικονομίας της χώρας με χιλιάδες νέες θέσεις εργασίας, με μακροπρόθεσμο τον επόμενο μεγιστοποιώντας τα κοινωνικά και οικονομικά ωφέλη. Όταν συνεχέρινε το Εθνικό Σχέδιο Δράσης για τις ΑΠΕΠ και τον στόχο του 2020, αυτό βασίστηκε στη μεγάλη διείσδυση στο ηλεκτρικό τομέα, χωρίς μελέτες και χωρίς καμία εκτίμηση των τεχνικών προβλημάτων και των οικονομικών επιπτώσεων. Έμειναν στο περιθώριο οι μη ηλεκτρικές εφαρμογές, χωρίς την βέβαια υποστήριξη, όπως οι ηλιακές θερμικές εφαρμογές. Παρόλο που αυτές είναι απλές οικονομικά ελκυστικές, με χαμηλές και γρήγορες επενδύσεις, υψηλής εμφόδιας τέμνης αξίας και με πολλές νέες θέσεις εργασίας. Είναι ακόμη χαρακτηριστικό η απουσία των ηλιακών εφαρμογών στο δημόσιο τομέα, όπου λείπει το καλό παράδειγμα και επιμένει στη σπαθάλη ενεργειακών πόρων με υψηλό κόστος και δυσμενείς περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Η πολιτική βούληση όμως εκδηλώνεται με επιμονή στην υποχρεωτική μελέτη και εγκατάσταση σωληνώσεων φυσικού αερίου σε κάθε νέα οικοδομή, ανεξάρτητα από την βούληση του ιδιοκτήτη ή την ύπαρξη δικτύου. Και μάλιστα λειτουργεί ένας αποτελεσματικός μηχανισμός ελέγχου, με δαπάνες βέβαια του ιδιοκτήτη. Και εδώ γεννάται το ερώτημα. Όταν χώρες με άφθονο και φθηνό φυσικό αέριο σχεδιάζουν το μέλλον τους με ηλιακές εφαρμογές, γιατί η Ελλάδα έχει αυτόν τον νόμο της επιβολής του φυσικού αερίου? Όταν υπάρχουν πολύ αποδοτικές και οικονομικές λύσεις με τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών, όπως ο ήλιος, η γεωθερμία, η βιομάζα, γιατί η Ελλάδα επιμένει στο φυσικό αέριο και επιβάλλει άσκοπες δαπάνες? Εκεί όμως που το κράτος έδειξε υπερβάλλοντα ζήλο, με επιπόλαιες αποφάσεις και ορισμένες συνέπειες, καταστρέφοντας την αγορά, είναι τα φωτοβολταϊκά και τα αγροτικά φωτοβολταϊκά, με την προβολή τους σαν μεγάλες επενδυτικές ευκαιρίες, με υψηλές τιμές και με διάθεση δημοσίου χρήματος. Με ελάχιστε παραλήψεις, η χώρα δεν οδηγείται στην αποτελεσματική αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας με καταναλωμένα ωφέλη. Η ανάπτυξη της ηλιακής ενέργειας με τους επιβαλλόμενους ρυθμούς μπορεί να βασιστεί σε τρεις κύριες δράσεις. Κατάλληλο θεσμικό πλαίσιο, έρευνα και ανάπτυξη και πρόγραμμα εφαρμογών και υποστήριξη. Και οι τρεις δράσεις έχουν αφετηρία την πολιτική βούληση και απόφαση για μια εθνική πολιτική στην ηλιακή ενέργεια και μέσα στα πλαίσια της στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η έρευνα πρέπει να υποστηριχθεί και από δημόσιους πόρους, δεν αρκούν μόνο του ιδιωτικού τομέα, όπως γίνεται σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Είναι δεδομένη η απέτηση των παραγωγικών φορέων και της επιστημονικής κοινότητας, καθώς και της κοινής γνώμης για την ανάληψη τέτοιων δράσεων στην ηλιακή ενέργεια. Και πρέπει να πω ότι το μέλλον του ενεργειακού τομέα είναι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Όχι μόνο για το περιβάλλον, αλλά είναι και ανταγωνιστικές, τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική. Οι μελέτες δείχνουν ότι οι ΑΠΕΠ μέχρι το 2050 πρέπει να κατακτήσουν τον ενεργειακό τομέα σε πολύ υψηλό ποσοστό, γιατί θα είναι πιο ανταγωνιστικές από τις σημερινές σημαντικές πηγές. Αυτό όμως απαιτεί έναν πολύ καλό σχεδιασμό, ο οποίος δυστυχώς στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Θέλει καλό σχεδιασμό και συνέπεια. Ένας άλλος τομέας, στον οποίο η ηλιακή ενέργεια είναι πάρα πολύ χρήσιμη, είναι τα κτίρια. Πηγαίνοντας στο τέλος της δεκαετίας, τα κτίρια των μηδενικών εποχών, η λύση που θα δοθούν θα
βοηθάνε από τις τεχνολογίες της ηλιακής ενέργειας. Λοιπόν, και αυτό μην το ξεχνάμε. Δηλαδή, για το αστικό περιβάλλον, η ηλιακή ενέργεια έχει τον πρώτο λόγο. Οι δράσεις αυτές που ανέφερα προηγουμένως θα αποτελέσουν την πλατφόρμα για βιομηχανικές, κατασκευαστικές και επιχειρηματικές δραστηριότητες, συμβάλλοντας στην ανταγωνιστικότητα και στην ανάπτυξη με πολλαπλά κοινωνικά και οικονομικά ωφέλη. Εκτός βέβαια από τα ενεργειακά ωφέλη σε μακροπρόθεσμη βάση. Τέλος, η αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας έχει έντονη διάσταση, χωρίς διακρίσεις και συνάμα εθνική και οικονομική. Και γι' αυτό η πολιτική ανάπτυξη πρέπει να αποτελέσει το κύριο μέλημα. Η Καλπάκ είναι η παλιότερη εταιρεία και πρωτοπόρος στα ηλιακά θερμικά συστήματα, αναπτύσσοντας θερμικές δραστηριότητες και προσφέροντας προηγμένα και αξιόπιστα προϊόντα στην ελληνική και την εθνική αγορά. Και είμαι βέβαιος ότι οι καινοτομίες και η εξωστρέφεια θα την οδηγήσουν στο μέλλον. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε τον κύριο Βασιλιά. Το λόγο του πάρει ο κύριος Δημήτρης Κωνσταντινίδης, διευθύνων σύμβουλος της Καλπάκ. Γεια σας και πάλι. Ήθελα να ευχαριστήσω ξανά τους ελληνικούς ομιλητές που μας κάναν αυτές πολύ ενδιαφέρουσες παρουσιάσεις. Όλοι οι οργανισμοί που σήμερα εκπροσωπήθηκαν εδώ, όπως ο Δημόκριτος, το Πανεπιστήμιο Πάτρας, το Ινστιτούτο Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης και ο ΟΠΕ και το Enterprise Europe Network, είναι και οι 5 οργανισμοί που έχουν δείξει έγραφα την υποστήριξή τους στην ελληνική εξαγωγική βιομηχανία. Λυπάμαι πολύ, κύριε Καλαμπόκη, για τις δυσκολίες που περνάει στη ΣΜΟΠΕ. Το θεωρώ δυστύχημα ότι έχει μειωθεί το προσωπικό σας από κάποιον 5-30 άτομα. Όχι να λέω ότι ο ΟΠΕ είναι από τις φωτεινές εξαιρέσεις ενός οργανισμού υποκρατική τροφοδοτητήρης που επιτέλεσε πραγματικό έργο. Χαίρομαι που συνεχίζετε και σας ευχαριστώ και πολύ που μπορέσατε σήμερα και ήρθατε παρά το τεράστιο χώρο εργασίας που έχετε. Ήθελα επίσης να ευχαριστήσω προσωπικά και τον κύριο Βασίλη Περεσιώτη που μίλησε για τα θερμικά ηλιακά με τέτοια θέρμη, διότι τα θερμικά ηλιακά παράγουν θέσεις εργασίας, ενώ τα φωτοβολταϊκά παράγουν χρήματα. Εγώ γεννήθηκα το 1974, οπότε έχω μια αρκετά καλή εικόνα για το τι συνέβαινε στην Ελλάδα το 80 και το 90. Οι δύο δεκαετίες αυτές ήταν συμφασμένες με την ανάπτυξη. Η δε δεκαετία του 2000 είχε συνδεθεί με την έννοια της ευημερίας. Καθώς όμως μπαίναμε στην τελική ευθεία για την οριστική σύγκληση με την υπόλοιπη Ευρώπη, κάτι συνέβη και αυτή η πορεία διακόπηκε απότομα. Τι ήταν αυτό, ήταν αυτή η ευημερία επίπλαστη? Δυστυχώς τον όρεκος ναι ήταν. Στο αναπτυξιακό μοντέλο της Ελλάδας είχε βασιστεί πολύ περισσότερο στην κατανάλωση παρά στην δημιουργία. Η επιτυχία φάνταζε εύκολη για πολλούς, το τίμημα όμως ήταν ότι αυτή η επιτυχία δεν θα μπορούσε να διαρκέσει τη συντηρήση. Και εμείς κάνοντας την αυτοκριτική μας την Καλπάκ, διαπιστώνουμε ότι αρχικά πιστήκαμε περισσότερο από όσο έπρεπε στο ιστορικό μας προβάδισμα και στην παλιά μας τεχνογνωσία. Συνειδητοποιήσαμε όμως σύντομα ότι για να συντηρήσουμε την αρχικά ενθουσιώδη αποδοχή των προϊόντων μας στις ευρωπαϊκές αγορές, πρέπει να κάνουμε πολύ περισσότερο και να διαφοροποιηθούμε ακόμα περισσότερο, επενδύοντας την καινοτομία. Αυτό αποτέλεσε μονόδρομο, ειδικά από τη στιγμή που η καθαρέωσα εικόνα της χώρας τα τελευταία χρόνια έκανε τους πελάτες μας στην Ευρώπη πολύ πιο επιλεκτικούς απέναντι στα ελληνικά προϊόντα, ειδικά τα βιομηχανικά προϊόντα. Τα τελευταία χρόνια της εσωτερικής υποτίμησης, όπως την έχουμε ονομάσει, και της βίαιης προσαρμογής στο πραγματικό επίπεδο οικονομίας που μπορεί να στηρίξει η παραγωγή μας, ήταν πραγματικά πολύ δύσκολα για τους περισσότερους από εμάς. Πιστεύω όμως ότι αυτό το διάστημα όλοι αναλογιστήκαμε τις ευθύνες μας και καταλάβαμε ότι η ευημερία δεν είναι κάτι που έτσι απλά χαρίζεται με την είσοδό μας σε μια ιστορική νομισματική ένωση. Η ευημερία είναι κάτι που κατακτιέται με κόπο και με πολλές μικρές καθημερινές νίκες στο στίβο του παγκόσμιου ανταγωνισμού. Πρέπει λοιπόν να γίνουμε ανταγωνιστικότεροι και νομίζω ότι σίγουρα μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Με
Ελλάδας του μόχθου, της Ελλάδας της δημιουργίας, της Ελλάδας που φιλοδοξεί, είναι πολύ περισσότερες και δεν περιορίζονται απλά σε κάποια καλά αγροτικά προϊόντα και καλές τουριστικές υπηρεσίες. Μπορούμε σε χώρα αυτή να οικοδομήσουμε και μια πραγματικά ανταγωνιστική ελληνική βιομηχανία. Πρέπει όμως να συμφωνήσουμε το πώς θέλουμε να προσεγγίσουμε την έννοια της ανταγωνιστικότητας. Η ανταγωνιστικότητα πολύ απλά ορίζεται ως ο λόγος της αξίας ενός προϊόντος ως προς την τιμή που καλεί το καταναλωτή να πληρώσει για αυτό το προϊόν. Συνεπώς, είτε θα πρέπει να μειώσουμε τα κόστη και τις τιμές στις οποίες πουλάμε τα προϊόντα μας, είτε θα πρέπει να ανεβάσουμε την αξία αυτών των προϊόντων ή ακόμα καλύτερα και τα δύο. Οι μηχανιστές μας, η Τρόικα, που αγωνιά να πάρει τα χρήματα της πίσω, μας υποδεικνύει τον πρώτο δρόμο. Να μειώσουμε τα κόστη, πληρώνοντας φθηνότερους μισθούς και άρα να ρίξουμε τις τιμές των προϊόντων μας. Το κάνει αυτό γιατί σαφώς αυτός είναι ο εύκολος δρόμος, ο γρήγορος δρόμος. Εμείς όμως στην Καλλιτέχνη δεν πιστεύουμε ότι αυτό είναι κάτι ή μια προσέγγιση βιώσιμη. Ρίχνοντας το να πληρώσει κάποιους μικρότερους μισθούς και με αυτόν τον αμυσολογικό τρόπο να προσπαθήσει να ρίξει τα κόστη, να ρίξει τις τιμές του, δεν θα τον κάνει με αυτόν τον τρόπο να πιο ανταγωνιστικό. Υπάρχουν πολλά μέρη στον κόσμο, τα οποία δεν θέλουμε να μοιάσουμε. Πάντα έχουν φθηνότερα από εμάς, τα παράγουν φθηνότερα από εμάς. Συνεπώς, όποιος βασίζει το ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα σε αυτή την κοντόφθαλμη πολιτική, νομίζω είναι καταδικασμένο σε αποτυχία. Εξάλλου, πραγματικά πιστεύουμε ότι στη χώρα μας δεν ταιριάζει αυτή η οπισθοδρόμηση την οποία θα επιφέρει η επαναφορά σε χαμηλούς μισθούς και στο κάτω-κάτω, μιλώντας ως ένας μικρός εκπρόσωπος της ελληνικής βιομηχανίας, θα ήθελα να σας πω ότι δεν είναι η μισθή το κύριο κομμάτι στο κόστος ενός ποιοτικού προϊόντος. Αυτό που ταιριάζει στη χώρα μας και ταιριάζει και εμάς στην Καλλιτέχνη να κάνουμε είναι να προσπαθήσουμε μόνοι μας δυνάμεις να ανεβάσουμε την αξία των παραγόμενων προϊόντων μας. Όπως ώστε η τιμή την οποία θα καλυφθεί να πληρώσει ένας καταναλωτής να θεωρηθεί πολύ σωστή και δίκαιη το προϊόν αυτό. Για να γίνει λοιπόν αυτό ή να ανεβάσουμε την αξία του προϊόντων μας, χρειαζόμαστε τρία πολύ βασικά συστατικά. Χρειαζόμαστε έρευνα και ανάπτυξη, προκειμένου να επιτύχουμε την κοινοτομία. Χρειαζόμαστε τεχνολογικές και παραγωγικές επενδύσεις για να μπορέσουμε να αυξήσουμε την ποιότητα και την παραγωγικότητα των εργοστασίων μας. Και χρειαζόμαστε φυσικά και ανθρώπινο δυναμικό, με κέφι και με ζωντάνια και με φρέσκες ιδέες θα δώσει πνοή στα σχέδιά μας και θα τα υλοποιήσει. Νομίζω ότι όλες αυτές τις μέρες θα συμφωνήσουμε ότι στη χώρα μας διαθέτουμε και τα τρία αυτά σε μεγάλη ευκολία. Στόχο μας λοιπόν και εθνική στρατηγική